Από την αίτηση για να ενταχθούμε στα πλαίσια της αναδοχής και τους ελέγχους που έπρεπε να γίνουν, πέρασε μία διετία και από την ημέρα που ήρθε το παιδί στο σπίτι μας μέχρι την ημέρα που υιοθετήθηκε, πέρασαν 6 χρόνια. Η Μαριάννα και ο σύζυγός της είναι ένα από τα ζευγάρια που πήραν την απόφαση πριν μερικά χρόνια να προχωρήσουν στην υιοθεσία παιδιού. Όπως λέει όμως, και εκείνοι έπεσαν θύματα της γραφειοκρατίας. Δεν είχε να κάνει με εμάς, είχε να κάνει με μια γραφειοκρατική διαδικασία. Αισθανθήκαμε πολλές φορές ότι ήμασταν όμοιροι του συστήματος αυτού. Νομικοί εξηγούν στο Open τα στάδια από την αίτηση μέχρι την υιοθεσία ενός παιδιού. Όπως λένε, η κοινωνική έρευνα του Ιδρύματος που πραγματοποιείται στους υποψήφιους γονείς διαρκεί από 6 μήνες έως 1 με 1,5 χρόνο. Και η διαδικασία από τη στιγμή που θα εισαχθεί στο δικαστήριο και μετά θα είναι περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία υιοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τουλάχιστον ο μισός. Πόσα είναι όμως σήμερα τα παιδιά που βρίσκονται σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας? Αυτή τη στιγμή μέσα στα ιδρύματα βρίσκονται 1.265 παιδιά μέχρι 18 ετών. Έχουμε 110 παιδιά προς υιοθεσία και 477 προς αναδοχή. Ποια είναι όμως τα κριτήρια επιλογής ενός παιδιού από τους υποψήφιους γονείς? Ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει αποκτήσει παιδιά συνήθως ζητάει βρέφος απόλυτα υγιές. Και εκείνη η καθυστέρηση, θα έλεγα. Η Μαριάννα και ο σύζυγός της έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για την υιοθεσία ενός δεύτερου παιδιού με ειδικές ανάγκες. Δεν σκεφτήκαμε καθόλου το θέμα της αναπηρίας της. Πίσω από κάθε ιατρικό πρόβλημα κρύβεται μια υπέροχη ψυχή. Παρότι γίνονται προσπάθειες από τη μεριά της κυβέρνησης να μειωθεί ο χρόνος της διαδικασίας αναδοχής και υιοθεσίας, μέχρι σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι που θέλουν να γίνουν γονείς βρίσκονται παγιδευμένοι στα πλοκάμια της γραφειοκρατίας.